από τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ μπερδευτήκαμε. Ο άνθρωπός μου. Εντάξει, αλλά βεβαίως επειδή δεν ήταν παραγωγική συνάντηση, έπρεπε, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας πλέον, να πει τους ύμνους, τους γνωστούς για τον Ερντογάν. Α, δεν ήταν παραγωγική, γιατί, λες. Δεν ήταν παραγωγική, διότι μάλιστα το σήκωσαν και οι δύο πλευρές, βασικά οι Αμερικανοί, το θέμα των S-400 Ιορδάνη. Ναι. Και η απάντηση του κυρίου Ερντογάν, φαίνεται και από τη δήλωση του κυρίου Τραμπ, ήταν αρνητική. Οι Αμερικανοί του επρότειναν να απενεργοποιήσει τους S-400, στην ουσία να τους αφήσει στα κουτιά. Βεβαίως δεν είναι στα κουτιά, έχουν ήδη εγκατασταθεί. Απλά οι Αμερικανοί ζουν στο φανταστικό τους κόσμο και του είπαν ότι αν κάνει αυτό, αν τους απενεργοποιήσει, θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για να του δώσουν τους Patriot. Και θα ξεκινήσουν και διαπραγματεύσεις, νέες διαπραγματεύσεις. Δεν είδαμε τον κύριο Τραμπ. Για τα F-35. Μιχάλη, δεν είδαμε τον κύριο Τραμπ να σηκώνει τους τόνους για το θέμα των S-400. Είπε ότι, εντάξει, παιδί μου, έχουμε ένα πρόβλημα, θα το λύσουμε. Κοίταξε, είπε ότι είναι πολύ σοβαρή πρόκληση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όσοι γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο ομιλεί ο Λευκός Οίκος, καταλαβαίνουν ότι αυτό το πρόβλημα είναι πλέον πολύ πέραν του σοβαρού. Αλλά είναι και πολύ δύσκολο. Ναι. Έχουν συμφωνήσει και οι δύο προέδροι να δώσουν το θέμα αυτό στους υπουργούς των εξωτερικών, στον κύριο Τσαβούσογλου και στον κύριο Πομπέο, και στους επικεφαλείς των Συμβουλίων Εθνικής Ασφάλειας, στον κύριο Πράγιαν και στον κύριο Καλίν. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι τέσσερις άνθρωποι. Μιχαλή, γιατί δεν το δίνουν στους γαμπρούς και αυτό το θέμα? Φαίνεται ότι οι γαμπροί απέτυχαν, Γιορδάνη. Απέτυχαν. Όντως έπαιξαν ρόλο στο να έρθουν κοντά αυτοί οι δύο, στο να συναντηθούν τελικά. Χωρίς αμφιβολία. Αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Απλά ήταν από αυτά τα απίστευτα της Ουάσιγκτον. Το γνωρίζουμε από το Φεβρουάριο. Το περασμένο Απρίλιο είχε έρθει, έτσι θα την έλεγα, καραμπινάτη επιβεβαίωση, mm-hmm, ότι οι δύο γαμπροί τα έχουν βρει μεταξύ τους και είναι αυτοί που έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια ομαλοποίησης. Mm-hmm. Βεβαίως ομαλοποίηση δεν υπάρχει των σχέσεων. Οι σχέσεις είναι ακόμα στον αδύρ, διότι οι δύο χώρες διαφωνούν στα πάντα. Αλλά στο επίπεδο των Προέδρων οι σχέσεις είναι, όπως είδατε, καταπληκτικές. Mm-hmm. Ο κύριος Τραμπ τον ύμνησε, τον κύριο Ερντογάν. Δήλωσε μάλιστα μεγάλος οπαδός του. Βεβαίως έκανε και μία από αυτές τις γνωστές, θα αποφύγω τη λέξη, που κάνει συνήθως ο κύριος Τραμπ και διαλύει τα πάντα. Υπερβολές ή υπερτιμήσεις, πώς θες να το πεις. Και διαλύει τα πάντα, δεν θα πω τη λέξη. Ναι. Διαλύει τα πάντα. Και ενώ γινόταν η συνέντευξη τύπου, στράφηκε προς τον κύριο Ερντογάν, ναι, και του λέει: Βρες ένα δικό σου δημοσιογράφο να κάνει μια καλή ερώτηση. Διότι είχαν προηγηθεί οι Αμερικανοί που τον είχαν σταυρώσει με τα θέματα της καθαίρεσης. Δεν το ρωτούσαν για οτιδήποτε άλλο. Και σηκώνεται μια κυρία, έτσι, με το σάλι της κλπ. Αποδείχθηκε ότι ήταν μια αρθρογράφος της ΑΠΑΧ και έκανε μια ερώτηση η οποία νομίζω ότι ούτε ο ίδιος ο Ερντογάν θα την έκανε τόσο καλά. Έτσι, είπε για τους τρομοκράτες, τους Κούρδους, είπε για όλα αυτά και γύρισε ο Ερντογάν διαλύοντας την κυριολεξία την συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Τραμπ και της είπε: Είσαι σίγουρη ότι είσαι δημοσιογράφος? Αν είναι δυνατόν. Ή εργάζεσαι για την τουρκική κυβέρνηση? Και εκεί χάθηκε το παιχνίδι για τα. Ασυγκράτητος αυτός ο άνθρωπος. Μέχρι εκεί έκανε πολύ καλές δημόσιες σχέσεις στον κύριο Ερντογάν. Το παρουσίασε, όπως σας είπα, ένα εξαιρετικό ηγέτη. Ο ίδιος είναι μεγάλος οπαδός του, που αγαπά τη χώρα του κλπ. Και με αυτή την κίνηση. Για να καταλάβετε πώς μπορεί μια τέτοια συνάντηση κορυφής να την αχτίσει στον αέρα. Έτσι. Να διαλυθεί. Για να καταλάβετε, ένας δημοσιογράφος του ABC που με το που έγινε αυτό το ανέβασε στο Twitter, μέσα σε 3 λεπτά είχε 4.000 retweets. Καταλαβαίνετε τώρα πώς έχει. Είχε γίνει αυτό που λέμε, ας πούμε, δημοσιογραφικός σεισμός με αυτή την ιστορία. Μιχάλη, τελικά, για να καταλάβουμε, ο Ερντογάν είναι δυσαρεστημένος, έτσι, γιατί έφυγε ούτε και χαρούμενος.
Πιστεύουμε, κοίταξε, φαίνονταν και από το πρόσωπο του. Πιστεύουμε ότι δεν πήρε αυτά που ήθελε. Ήθελε τον Γκιουλέν, διότι δεν είναι μόνο το θέμα του S400, όπου δυσαρέστησε τον κύριο Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ, έβαλε τη συνάντηση χθες, διότι θα ξεκινούσαν οι δημόσιες διαδικασίες για την καθαίρεση. Mm-hmm. Πίστευε ότι με τη συνάντηση αυτή με τον Ερντογάν θα προκληθούν τόσες αντιδράσεις που ο κόσμος και οι νομοθέτες δεν θα ασχοληθούν με τις διαδικασίες της καθαίρεσης. Μάλιστα. Το οποίο δεν έγινε. Έλπιζε λοιπόν να του δώσει το θέμα των S400, τουλάχιστον αυτό. Διότι για να το παρουσιάσει ανήκει, ας πούμε, ότι κάτι πήρε από τον Ερντογάν. Να το παρουσιάσει ανήκει, το οποίο δεν του το έδωσε στη συνέχεια. Του ζήτησε τον Γκιουλέν, τον ημάμι Γκιουλέν. Mm. Του ζήτησε να μην συναντήσει τον αρχηγό, τον στρατιωτικό ηγέτη των Κούρδων, τον οποίο χαρακτήρισε τρομοκράτη, και ο κύριος Ερντογάν ήρθε, είναι και αυτό, ήρθε ο κύριος Τραμπ και λέει, μα είναι σύμμαχοι μας οι Κούρδοι πάλι. Όταν αυτή η δημοσιογράφος λέει ότι θα συζητήσετε με τον τρομοκράτη, τον αρχηγό των Κούρδων, του ΠΚΚ στη Συρία, εννοεί τον Μαζλούμ. Εννοούσε τον Μαζλούμ και της είπε, αυτός είναι σύμμαχή μας. Δηλαδή, ήρθε... Δεν μαζευόταν από πουθενά. Δεν μαζευόταν. Φοβερό. Όχι, δεν μαζευόταν με αυτές τις δύο κινήσεις. Δεν μαζευόταν. Μιχάλη, άρα εμείς πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τώρα αυτό το tweet που έκανε αυτός ο Αμερικανός για να δούμε το στιγμιότυπο. Κοίταξε, με την ερώτηση και την απάντηση του Τραμπ. Είναι παντού. Δεν είναι το... Και οι συνάδελφοι οι Έλληνες το έχουν βάλει. Και εγώ το έχω κάνει retweet, διότι κοίταξε, ήταν και η λυγιώδης ταχύτητα με την οποία το ανέβασε ο συνάδελφος του ABC. Μάλιστα έβαλε και μια λεπτομέρεια, διότι μπροστά του καθόταν ο γερουσιαστής ο Κράχαμ, ο οποίος στράφηκε προς τον δημοσιογράφο, είναι φίλοι, και του είπε, μα πού να βρεις δημοσιογράφους ανεξάρτητους. Είναι όλοι στη φυλακή, εννοούσε. Έγινε, εντάξει, καταλάβαμε τι έγινε εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη μου, θα σε ακούσουμε και θα σε δούμε και λίγο αργότερα, γύρω στις 8, στον Άκη και στην Τώρα. Έτσι, σε ευχαριστούμε. Πάρε μια ανάσα. Καλημέρα από εμάς. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.